πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, έτσι, γιατί ταξιδεύουμε και πάρα πολύ εμείς. Γεια σας, κύριε Μαυρίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας από Βρυξέλλες, πράγματι, όπως σωστά έχετε επισημάνει. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, πάει καιρός να τα πούμε. Κύριε Μαυρίδη μου, όλα καλά? Όλα καλά, πάει καιρός να τα πούμε, αυτό δεν ευθύνεται στη δική μου πλευρά. Εγώ φταίω, δεν είναι πρόβλημα, αφού ξέρετε ότι αν δεν κάνω λάθος θα το πω. Εγώ φταίω. Δεν σας πήρα πρόσφατα τηλέφωνο. Λοιπόν. Δεν παραπονιούμαι, όχι καλέ, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε, επειδή πολλές φορές ταξιδεύουμε. Ναι, το πρόγραμμα. Όντως. Κύριε Μαυρίδη μου, πάμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα στις Βρυξέλλες. 23 και 24, τι θα δούμε? 23 και 24 Ιουνίου έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μάλιστα. Δεν θα είναι έκπληξη να σας πω ότι και στην επίσημη ατζέντα, αλλά και ανεπίσημα, το θέμα που θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις είναι πρωτίστως το λεγόμενο Ουκρανικό και τα παραγόμενα θέματα γύρω από αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξουν ενδεχομένως νέες κυρώσεις, κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και ενταξιακό καθεστώς στην Ουκρανία και κάποιες άλλες χώρες όπως η Μολδαβία. Και τέτοιου είδους θέματα όπως είναι οι επιπτώσεις γύρω από τις τιμές της ενέργειας και γενικότερα η ενεργειακή κρίση. Τουλάχιστον αυτό που μπορώ να σας πω, Κατερίνα, σε σχέση ιδιαίτερα με τα ευρωτουρκικά και Κύπρο και Ελλάδα, είναι ότι το προσχέδιο, και το τονίζω, μιλάμε για προσχέδιο και όχι το τελικό κείμενο, κάνει μια αναφορά σε σχέση με τις νέες παρανομίες και παραβιάσεις και προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναφέρει στο προσκήνιο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Μαρτίου του 2021. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να πανηγυρίζουμε ή να είμαστε ικανοποιημένοι, με την εξής έννοια. Από το Μάρτιο του 2021 μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει απανωτές, πιο προχωρημένες προκλήσεις τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με την Κύπρο, για να αναφέρομαι ειδικά στα Βαρόσια, όσο και στις παραβιάσεις στο Αιγαίο, υπεπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά και ξεκάθαρες παράνομες διεκδικήσεις. Δεν μπορεί στην περίπτωση της Ρωσίας η προάσπιση του διεθνούς δικαίου σωστά να προκαλεί απανωτές κυρώσεις και εμείς να αισθανόμαστε ότι είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι με μια επαναφορά μιας δήλωσης καταδικαστικής του Μαρτίου του 2021. Πότε θα περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις? Ναι, όντως, γιατί την ίδια ώρα μιλάμε για 7ο πακέτο κυρώσεων προς την Ρωσία, αλλά στη δική μας την μεριά υπάρχει μια πρόταση. Αυτό μας λέτε, κύριε Μαυρίδη, ναι. Υπάρχει μια επανάληψη καταδικαστική. Θα κάνω και μια πρόβλεψη, αγαπητή μου Κατερίνα. Ναι. Θεωρώ ότι το κείμενο αυτό πιθανώς να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο προς την σωστή πλευρά. Αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ληφθεί απόφαση για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Και το τονίζω αυτό γιατί μια τέτοια λήψη απόφασης σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η τουρκική οικονομία καίγεται από διάφορες αρνητικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν τροχιοδρομηθεί και λόγω της γενικότερης αυταρχικής συμπεριφοράς, της ανορθόδοξης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί ο Ερντογάν. Αλλά και γιατί υπάρχει μια ευρύτερη οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Τουρκία. Και εδώ υπάρχει μια ιδιάζουσα κατάσταση. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ήπιους όρους. Τι εννοώ με αυτό? Η Τουρκία είναι σε ενταξιακό καθεστώς επίσημα και αρνείται να συμμορφωθεί και να υιοθετήσει τις κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, αλλά αντιθέτως έχει προσκαρέσει τους λεγόμενους Ρώσους ολιγάρχες και πολλές ρωσικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούν σήμερα την Τουρκία ως καταφύγιο. Δεν αρκεί
μια συνέντευξη της κυρίας Φόντερ Λέιν, να μας αφήνει ικανοποιημένους, η οποία να λέει με ένα πολύ κομψό τρόπο ότι είναι καιρός η Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Αυτά έλεγε και για τη Ρωσία. Να ρωτήσω λίγο κάτι που το έχω απορία εδώ και 6 μέρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα έτυχε να έχω εσάς και θα σας ρωτήσω. Γιατί οι ευρωβουλευτές μας τήρησαν αποχή για την έκθεση προόδου της Τουρκίας και δεν είπαν κάτι άλλο. Ήταν αυτό που είχε λεχθεί για τα Βαρόσα, γιατί είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Μια πρόταση πάλι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα με ένα μικρό κίνδυνο να σας μεταφέρω την άποψη όλων μας και να σας διαβεβαιώσω ότι πολλές φορές, παρά τις διαφορές που έχουμε, έχουμε κοινή στάση. Ναι, ναι. Και καλά κάνετε, αν με ρωτάτε εμένα. Πολύ καλά κάνουμε, πράγματι. Θα σας πω λοιπόν ότι εκείνο το οποίο, κατά την άποψή μου, και ειδικά σε σχέση με μένα, με έκανε να τηρήσω αποχή, παρά τα πάρα πολύ θετικά τα οποία ενσωματώθηκαν εντός της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να σας πω κάτι για το οποίο είχα και προσωπική συμβολή, το οποίο μπήκε την τελευταία στιγμή. Μέσα στο ψήφισμα, την τελευταία στιγμή, μπήκε ένα λεκτικό το οποίο ζητούσε την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο. Αυτό έγινε μετά από δική μου πρόταση προς τον εισηγητή, αλλά εκείνο που θα σας μεταφέρω τώρα από το παρασκήνιο, το οποίο δεν βγήκε προς τα έξω, ναι, είναι ότι 2 άλλες προτάσεις μου προς τον εισηγητή, ο οποίος είναι Ισπανός, ναι, δεν ενσωματώθηκαν και αυτό μας έφερε σε κάθε τη σύγκρουση μαζί του. Και να σας πω ότι ήταν αυτές οι 2 προτάσεις. Το πρώτο ήταν να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απλώς να ζητάμε, δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε την απόφαση, αλλά τουλάχιστον να ζητάμε, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, να καταγγείλει την Τουρκία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπως έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν μόλις μερικούς μήνες εναντίον της Κίνας στην περίπτωση της Λιθουανίας, επειδή η Κίνα παραβίαζε κάποιους εμπορικούς κανόνες προς τη Λιθουανία, που είναι άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν μερικούς μήνες. Η Τουρκία δημόσια δηλώνει, αγαπητή μου Κατερίνα, από το 2005, ότι περιφρονεί την ίδια την υπογραφή της. Εφαρμόσει τη νομική δεσμευτική συμφωνία της Θεσσαλονικής Ένωσης αποκλειστικά προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, επιβάλλει εμπάρκο, γενικό εμπάρκο, προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί αυτό, κατά την άποψή της, θα εξυπακούει και την αναγνώρισή της. Καλά, στην περίπτωση τη δική μας δεν είχαμε την δύναμη να το ενσωματώσουμε καν. Αντιλαμβάνομαι. Ένα τέτοιο κείμενο. Και αγαπητή μου Κατερίνα, ακόμα κάτι. Έχω 20 δευτερόλεπτα. Έχω 20 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, πείτε μου. Πολύ σύντομα. Δεν μπορούσα ως Κύπριος Ευρωβουλευτής να στηρίξω μια έκθεση και αξαιρετίζει τη διακήρυξη μεταναστευτικών ροών από το καθεστώς Ερντογάν, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που συμβαίνει Κύπρο και Ελλάδα. Μάλιστα. Να έχουμε ένα ακήρυκτο υβριδικό πόλεμο εναντίον μας μέσω των μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη που θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Αυτή τη φορά το υπόσχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.